Αδυναμία να καταρτήσουν μια ολοκληρωμένη έκθεση, δήλωσαν τα μέλη τη ΑΠΧΟΚ Επιτροπή για τι Κυπριακέ Αερογραμμέ. Και αυτό διότι δεν είναι σε θέση να προχωρήσουν σε τεχνικό έλεγχο όλων των στοιχείων. Ο πρόεδρο τη Επιτροπή, Νίκο Τορναρίτη, τόνισε ότι η Επιτροπή τη Βουλή δεν είναι σε θέση να συγκρίνει τα στοιχεία αγορά και νοικίαση των αεροπλάνων των Κυπριακών Αερογραμμών με αυτά άλλων εταιριών εκτό Κύπρου. Αυτή η διαδικασία, είπε, θα μπορούσε να γίνει μόνο από εξειδικευμένη επιτροπή και μια τέτοια είναι που χρειαζόμαστε. Το πόρισμα τη Επιτροπή τη συγκεκριμένη. Θα είναι ημιτελέ. Θα είναι ψεύτικο, θα έλεγα, εάν δεν έχει και τα στοιχεία που. Α μείνουμε στο πολιτικό κομμάτι και α μην δαπανίσουμε χρηματικά ποσά για άλλου ελέγχου, ήταν το μήνυμα του βουλευτή του ΑΚΕΛ Γιάννου Λαμάρη. Μπορούμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα πολιτικά πλέον μέσα από που είπα των των αποφάσεων του Σήμερα η Επιτροπή εξέτασε δύο πρώην εκτελεστικού διευθυντέ τη εταιρεία, του Χρήστο Κυριακίδη και Δημήτρη Πανταζή. Στην επόμενη συνεδρίαση η Επιτροπή θα αρχίσει την εξέταση τη περίοδου του 1999-2000.